σήμερα τις ανακοινώσεις, οι οποίες μαζί με τις ερωτήσεις σας ενημερώνω πως θα διαρκέσουν μία ώρα. Αμέσως μετά θα πάμε στη διαδικασία των θεμάτων μας. Έχουμε δύο ανακοινώσεις από την ΚΕΔΕ, οι οποίες ήρθαν την Παρασκευή 24/17 στα χέρια μας. Η πρώτη και η δεύτερη 27/3/2017 σήμερα. Κύριε Δοδηγέ, σας παρακαλώ, ξεκινήσουμε το λιώμα. Δεν ξεκινήσαμε καθόλου.
Επίσης, κάποιες επιτροπές ακολουθούν την Οικονομική Επιτροπή και την Ποιότητα Ζωής. Δεν είδα απόψε στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου να έχετε εκλογή μέλων για τις επιτροπές. Γιατί δεν τις φέρετε. Δεν είμαστε στις ερωτήσεις. Είπαμε ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Δεν έχετε. Έχετε να μας ενημερώσετε κάτι. Πάει, βάζω το ερωτηματικό και το υπολογικό. Θα πάνε τώρα, είναι όλος... Δεν είναι, είναι ενημέρωση. Η ανακοίνωση, θα μας κάνει ανακοίνωση. Δεν είναι ερώτηση. Κατάλαβε το Κώστα. Δεν θα πετάξεις, θα πετάξεις εσύ. Κύριε Νιώτη, στις ανακοινώσεις περιμέναμε, εγώ τουλάχιστον περίμενα και κάποια άλλη δημοτική σίγουρη να έρθουν να μας πείτε το τι ακριβώς γίνεται το CCP. Έχει γίνει μια προσφυγή, απορρίφθηκε η προσφυγή, η εκδίκαση είναι σε δύο μέρες στην Αθήνα. Περιμένουμε να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται και πού βρίσκεται το θέμα αυτό. Διότι κάποιες πληροφορίες μπορεί να μην ισχύει, που λέω με κάθε επιφύλαξη, ότι ίσως κάνατε και προσφυγή στην Επιτροπή Πάθου 152. Δεν ξέρω, περιμένω την ενημέρωση και μετά θα ήθελα να τοποθετηθώ. Έχω κάνει προσφυγή στην Επιτροπή Πάθου 152, η οποία προσφυγή θα εξελιχθεί 5. Μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, το δικαστήριο πότε είναι για την εγγραφή μας, θα πάρει αναβολή. Το δικαστήριο δεν ξέρω να πάρει αναβολή, είναι στις 30 του μήνα. Είναι 30 του μήνα. Ωραία. Εάν συνεχίσει το δικαστήριο στις 30 του μήνα και δεν... και τι απόφαση παίρνει το μήνος. Τι γίνεται. Τι είναι αρνητική, είναι μάλλον αρνητική. Ναι, αρνητική στην δική σας την προσφυγή που κάνετε. Κύριε Δημοκέ. Είναι μια ρωσή τάση. Ο κύριος Κοντογιώργος έχει τον λόγο. Κύριε Δήμαρχε,
επόμενο διάστημα και από συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, στο δεύτερο ότι ο δρόμος το Πάσχα θα δοθεί στην κυκλοφορία η παράκληση της Μαγαπώνης μέχρι το κόμμα της Μαγαπώνης. Το έχω φέρει πάλι καλύτερα σαν ερώτηση το θέμα αυτό, σας ξαναρωτάω πάλι. Είναι στις προθέσεις σας άμεσα να κατασκευαστεί ο δρόμος τα 300 μέτρα για το κέντρο υγείας? Κάνω λάθος.
κύριος Κυριόπουλος. Δήμαρχε, τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, έχουμε παράπονα από πολίτες της Γραμμένης, του Κρασιδιού, του Αρχάνη. Και επειδή δεν έχετε δώσει αρμοδιότητα ακόμη στο τριμάτιο για το σπίτι για αυτά, έχει γίνει το δρομολόγιο, ήταν δύο φορές την εβδομάδα που γίνεται με συμμερίδιο των σπουδιών, τώρα γίνεται μία και το μικρό αυτοκίνητο. Πράγμα το οποίο μένουν σπουδίδια έξω από τους κάδους. Και σήμερα συνάντησα τον πρωτοφόρο τη ΧΕΚ και δεν είχε χώρο να το πέσει το Αρχάνη. Απλά το λέω κυβερνητικά τι να πει να το φορήσουν. Όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχει κάποια άποψη, δεν υπάρχει. Ολοκληρώθηκε η φάση των ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άμα